Πλέον οι πολίτες μπορούν να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έντυπο, συμφωνητικό ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν μέσω του gov.gr, καθώς είναι διαθέσιμες δύο νέες υπηρεσίες, η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και η ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού. Ήδη ψηφιακά λειτουργεί και η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Εδώ θα βλέπουμε όλες τις υπηρεσίες. Πατάμε την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. Βάζουμε τα στοιχεία μας. Δεν βάζουμε τους κωδικούς προφανώς στο βίντεο για λόγους ιδιωτικότητας. Ανεβάζει ο υπογράφων το PDF που θέλει προς υπογραφή. Ανεβαίνει το αρχείο. Θα λάβει ένα κωδικό επιβεβαίωση στο κινητό του, τον οποίο βάζει μετά στη σελίδα. Το έγγραφο έχει εκδοθεί. Και έτσι πλέον έχει πάρει γνήσιο υπογραφής. Και θα δείτε κάτω αριστερά στο έγγραφο αυτή την καινοτομία που περιέγραψα πριν, ότι πλέον τα έγγραφα του δημοσίου, τα οποία αποκτούν γνήσιο της υπογραφής, τα έγγραφα μάλλον τα οποία βεβαιώνει το gov.gr με το γνήσιο της υπογραφής, έχουν το QR code αριστερά και έχουν και τα στοιχεία του υπογράφοντος κάτω δεξιά στην τελευταία σελίδα, το αφημί του και το ονοματεπώνυμό του. Και έτσι έχουμε κάθε δυνατότητα πλέον να μπορούμε να επαληθεύουμε σαν κράτος ότι πράγματι, ή και ένας ιδιώτης, ότι πράγματι αυτό το έγγραφο είναι γνήσιο και δεν είναι μόνο με οπτική αξιολόγηση. Να περάσουμε στο βίντεο τώρα της επιβεβαίωσης με ένα κινητό τηλέφωνο. Με τον πολύ απλό τρόπο που επιβεβαιώνουμε οποιοδήποτε έγγραφο που εκδίδει το gov.gr. Σκανάρουμε το QR code και αμέσως το έγγραφο ουσιαστικά εμφανίζεται μπροστά μας. Και βλέπουμε ουσιαστικά την ψηφιακή απεικόνηση αυτού που είδαμε στο φυσικό κόσμο. Πλέον περνάνε όλες οι υπηρεσίες του γνησίου της υπογραφής. Και είναι η συνέχεια, όπως είπα και πριν, της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Και έτσι όλα τα έγγραφα του γνησίου αποκτούν το δικό τους ψηφιακό σπίτι και βέβαια θα βρίσκονται και στη θηρίδα του πολίτη στο my.gov.gr, όπου εδώ προστίθεται, και αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, η έννοια του validation. Δηλαδή όλα τα έγγραφα τα οποία θα αποκτούν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από τον gov.gr, σαν PDF θα έχουν πάνω τους ένα QR code και έτσι θα μπορεί κανείς πλέον να επιβεβαιώσει πραγματικά και όχι μόνο οπτικά αν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια. Θα υπάρχουν και στο φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο. Και βέβαια, ως συνέχεια του νόμου 4727 του 2020, που τώρα θα τον εξειδικεύσουμε, τα παραγόμενα έγγραφα αυτά έχουν την υποχρέωση να τα δέχονται όλοι οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας. Πώς θα γίνεται η έκδοση? Επισκέπτεται ο πολίτης στο docs.gov.gr, χρησιμοποιεί, είναι διπλό επίπεδο ταυτοποίησης εδώ πέρα, όπως είναι και στην εξουσιοδότηση και στην υπεύθυνη δήλωση, μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας. Χρησιμοποιεί κανείς είτε τους κωδικούς του web banking είτε τους κωδικούς του τάξης με πιστοποιημένο αριθμό τηλεφώνου. Ανεβάζει το αρχείο σε μορφή PDF, λαμβάνει αμέσως ένα βεβαιωμένο έγγραφο στη θηρίδα του. Και αν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό, που είναι η άλλη υπηρεσία που βάζουμε, ο πολίτης εισάγει, γιατί αφορά δύο πλέον για αρχή το ιδιωτικό συμφωνητικό, ο πολίτης εισάγει τον άφημί και το ονοματεπώνυμο του συνυπογράφοντα και εφόσον βεβαιώσει και ο δεύτερος, λαμβάνουν και οι δύο το έγγραφο στις θηρίδες τους. Τώρα, αυτό έχει και κάποια επόμενα βήματα. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά δεν έχουν μόνο δύο άτομα, οπότε ξεκινάμε με δύο. Θα προσθέσουμε και τη δυνατότητα υποστήριξης άνω των δύο προσώπων. Θα προσθέσουμε τα αγγλικά στις επιβεβαιώσεις. Αυτό είναι επίσης θέμα κάποιων εβδομάδων. Και θα ενσωματώσουμε και την υπηρεσία στο gov.gr app, στην εφαρμογή δηλαδή που έχουμε φτιάξει, γιατί για αρχή το έχουμε μόνο, όπως είπαμε, σε μορφή PDF.